Αφορά την επισκευή των τυχείων τα οποία υπάρχουν περιμετρικά του άλσους, τα οποία και κάποια από αυτά έχουν αφαιρεθεί πέτρες, κάποια έχουν χαλάσει από τον καιρό, ούτως ώστε να προστατεύσουμε το πάρκο από την είσοδο των οχημάτων, το οποίο γίνεται κατά κόρον το τελευταίο διάστημα. Και εσωτερικά του πάρκου κάνουμε μια εξομάλυνση του δαπέδου και φτιάχνουμε ουσιαστικά μια καινούρια διαδρομή τόσο για τους περιπατητές όσο και για τους δρομείς, με μια τεχνική που λέγεται κουρασανή, το οποίο είναι πατημένο χώμα ουσιαστικά, ώστε να μην υπάρχουν τραυματισμοί και να είναι, ας το πούμε έτσι, πιο ανθρώπινο το τρέξιμο, να μην έχουν κραδασμούς. Αυτό που είδαμε είναι καταρχήν ότι πάρα πολλά αυτοκίνητα και μηχανές μπαίνουν μέσα στο πάρκο, με τα γνωστά αποτελέσματα και τους κινδύνους για τους πεζούς και όσους τρέχουν ή περπατάνε μέσα στο πάρκο, καθώς και ότι υπήρχαν τραυματισμοί από τους δρομείς οι οποίοι τρέχαν, και γι' αυτό αν οποιοδήποτε πάει στην περιοχή θα δει ότι οι δρομείς τρέχουν έξω από το πάρκο, στην άσφαλτο, το οποίο γι' αυτό είναι επικίνδυνο.